Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας σήμερα εδώ, όλους και όλες. Να ευχαριστήσω τον Εμμανουέλ, να σας καλωσορίσω στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ένα ίδρυμα που συμβολίζει, θα έλεγα, την επιστροφή της Ελλάδας και της ελληνικής οικονομίας. Διότι αυτός ο υπέροχος χώρος που στεγάζει την εθνική λυρική σκηνή και την εθνική βιβλιοθήκη δημιουργήθηκε στα χρόνια της κρίσης και εγγενιάστηκε πριν από περίπου ένα χρόνο, αλλάζοντας την εντύπωση των Ελλήνων πολιτών και των Αθηναίων για τις δυνατότητες αυτές της χώρας, αλλά και των επισκεπτών. Και πιστεύω ότι αποτελεί και ένα εξαιρετικά θετικό παράδειγμα για την αρμονική συνεργασία του ιδιωτικού με το δημόσιο τομέα. Και ένα εξαιρετικά θετικό παράδειγμα ότι έργα μπορούν να πραγματοποιούνται, μεγάλα έργα σε αυτόν τον τόπο, να τελειώνουν στην ώρα τους και να αξιοποιούνται κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο με όφελος σημαντικό προς την κοινωνία. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω και να σας πω ότι η σημερινή συνάντηση για μας έχει ιδιαίτερη σημασία. Και έχει ιδιαίτερη σημασία διότι πιστεύουμε ότι μετά από 7 χρόνια κρίσης που ανέδειξε τις αδυναμίες της Ευρώπης και δημιούργησε μια πολύ αρνητική κατάσταση για τη χώρα μου, για τους Έλληνες και ιδιαίτερα για τη νέα γενιά, σήμερα βρισκόμαστε σε θέση να πούμε με βεβαιότητα ότι η ελληνική οικονομία γυρίζει σελίδα και ότι η χώρα μπορεί να ελπίζει ξανά να πατάει στα πόδια της. Αυτή η νέα εποχή όμως είναι που είναι και γεμάτη προκλήσεις και μας καλεί να σχεδιάσουμε ένα μέλλον πιο δημιουργικό που δεν θα έχει τις ατέλειες και τις τρευλώσεις του παρελθόντος. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το όραμά μας για την επιστροφή της χώρας στην κανονικότητα, για την επιστροφή της χώρας στην ανάπτυξη, δεν είναι ένα όραμα επιστροφής στις συνθήκες που είχαμε πριν την κρίση. Με τις δομικές στρεβλώσεις που μας οδήγησαν στην κρίση. Στόχος μας είναι μέσα από ένα σχέδιο διαρκών μεταρρυθμίσεων να δημιουργήσουμε μια πιο υγιή παραγωγική βάση και τη δυνατότητα οι επενδύσεις και η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα να δημιουργούν διαρκώς νέες θέσεις εργασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το υπαριθμόν ένα πρόβλημα που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Και δεν είναι άλλο από αυτό στο οποίο αναφέρθηκε χθες ο Εμμανουέλ, το πρόβλημα της ανεργίας και το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των νέων ανθρώπων και ειδικότερα των νέων επιστημόνων, των υψηλά εξειδικευμένων, δεν μπορούν να ονειρευτούν ότι θα φτιάξουν την καριέρα τους και την προοπτική τους, θα σταδιοδρομήσουν, θα προκόψουν στον τόπο μας και μεταναστεύουν στο εξωτερικό. Όταν ανέλαβα ως Πρωθυπουργός, η ανεργία των νέων ξεπερνούσε το 50%, συνολικά η ανεργία ήταν στο 27%, σήμερα έχουμε καταφέρει να μειωθεί στο 21,2%, όμως είναι ακόμα ένας εξαιρετικά υψηλός αριθμός, θα έλεγα μη αποδεκτός για μια χώρα στον πυρήνα της Ευρώπης, στην καρδιά της Ευρωζώνης, στην καρδιά της Ευρώπης όπως είναι η Ελλάδα. Άρα πρώτος μας στόχος είναι να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μεγάλη μάστιγα, το brain drain, τη φυγή των νέων επιστημόνων στο εξωτερικό. Και δεν υπάρχει άλλος τρόπος από το να αλλάξουμε σιγά σιγά το περιβάλλον το επιχειρηματικό, να προσελκύσουμε επενδύσεις και με αποφασιστικότητα να ολοκληρώσουμε το τρίτο πρόγραμμα προσαρμογής. Να είναι το τελευταίο πρόγραμμα, ώστε η Ελλάδα το 2018 να μπορεί ξανά να στηριχθεί στις δικές της δυνάμεις και να μπορεί να δανείζεται από τις αγορές χρήματος για να μπορεί να εκπληρώνει τις χρηματοδοτικές της ανάγκες. Αυτός είναι ο στρατηγικός μας στόχος. Και μπροστά σε αυτό το στόχο είναι αλήθεια ότι πήραμε δύσκολες αποφάσεις, αποφάσεις με πολιτικό κόστος, αλλά θα έλεγα ότι εμπνεόμενοι από την ελληνική μυθολογία, όπως ο Οδυσσέας που έκλεισε τα αυτιά του στις Σιρήνες, έτσι και εμείς
προχωρήσαμε και προχωράμε με αποφασιστικότητα για να βγάλουμε την Ελλάδα από την κρίση. Σήμερα έχουμε την απλόχερη και ουσιαστική στήριξη της γαλλικής κυβέρνησης στην προσπάθειά μας να μεταρρυθμίσουμε την Ελλάδα, να προχωρήσουμε σε δομικές μεταρρυθμίσεις. Ήταν εξαιρετική η συμβολή στην προσπάθειά μας για τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα, της δημόσιας διοίκησης. Αλλά πιστεύω ότι θα είναι εξαιρετική και η συμβολή στην προσπάθειά μας να προσελκύσουμε άμεσες επενδύσεις σε τομείς που πραγματικά έχουμε ανάγκη. Αγαπητοί φίλοι, η Ελλάδα έχει κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα μοναδικά. Ένα από αυτά είναι η τοποθεσία της. Βρισκόμαστε στο αντάμωμα τριών υπήρων. Η τοποθεσία αυτή στον παγκόσμιο χάρτη μας δίνει και ένα υπέροχο κλίμα. Το έχουμε ήδη αξιοποιήσει φέτος και τα χρόνια της κρίσης. Είχαμε πολύ υψηλές τουριστικές ροές. Φέτος είχαμε ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ με 30 εκατομμύρια επισκέπτες στην Ελλάδα. Η τοποθεσία μας δίνει το κλίμα, μας δίνει δηλαδή ένα ευλογημένο κλίμα, δηλαδή τη δυνατότητα να είναι πάντοτε η Ελλάδα ένας μοναδικός τουριστικός προορισμός, αλλά μας δίνει και τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Μας δίνει τη δυνατότητα όμως να οραματιστούμε την Ελλάδα ως ένα hub, διαμετακομιστικό κέντρο ενέργειας, μεταφορών, καινοτομίας, νέων τεχνολογιών. Και βεβαίως, το ένα σημαντικό συγκριτικό μας πλεονέκτημα είναι η τοποθεσία μας, το δεύτερο είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο. Αυτό στο οποίο αναφέρθηκα πιο πριν. Οι υψηλά εξειδικευμένοι νέοι επιστήμονες. Και θέλουμε να μετατρέψουμε την ελληνική οικονομία σε μια οικονομία έντασης γνώσης. Και θέλουμε να προσελκύσουμε επενδύσεις που θα έχουν αυτό το χαρακτηριστικό και θα έχουν αυτή την ισχυρή προστιθέμενη αξία. Όλα τα μακροοικονομικά μεγέθη μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης έχουν βελτιωθεί αισθητά. Η Ελλάδα μετά από 7 χρόνια σκληρής ύφεσης, φέτος, το 2017, έχει τη δυνατότητα να πετύχει σχετικά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που θα προσεγγίσουν, μπορεί και να ξεπεράσουν το 2% και αυτό είναι για πρώτη φορά μετά το 2008. Ταυτόχρονα, όλοι οι δείκτες οικονομικοί βελτιώνονται και ο δείκτης των επενδύσεων. Βεβαίως, και αυτό είναι κάτι που εμάς μας αφορά ιδιαίτερα, και ο δείκτης της απασχόλησης. Πρέπει όμως να δουλέψουμε σκληρά. Και πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να ξεπεράσουμε τα εμπόδια που πολλές φορές ορθώνονται, γραφειοκρατικά εμπόδια, και δημιουργούν ένα κλίμα καχυποψίας ανάμεσα σε όσους θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα για την δυνατότητα που έχει η ελληνική δημόσια διοίκηση, αλλά και η χώρα συνολικά, να δημιουργήσει ένα θετικό, φιλικό, επιχειρηματικό περιβάλλον. Σε αυτή την κατεύθυνση είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε σε τομές. Και είμαστε αποφασισμένοι βεβαίως αυτές τις τομές να τις συζητήσουμε μαζί σας. Θέλουμε να ακούσουμε τους δικούς σας προβληματισμούς. Θέλουμε να ακούσουμε... Εγώ θα ήμουν ιδιαίτερα περίεργος να μάθω δύο πράγματα από εσάς. Πρώτον, αν επενδύετε στην Ελλάδα ήδη, ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Αν δεν επενδύετε, ποιος είναι ο λόγος που σας κάνει να είσαστε επιφυλακτικοί. Θέλω να κλείσω λέγοντας ότι αν ένα σημαντικό στόχος είναι οι μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα, στη δημόσια διοίκηση και όχι μόνο, στην επιτάχυνση της δικαιοσύνης, στο φορολογικό σύστημα, ήδη έχουμε νομοθετήσει για το 2020 μείωση του φορολογικού συντελεστή, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε πρέπει αυτά τα χρόνια να είμαστε συνεπείς και με τους δημοσιονομικούς στόχους. Αυτή άλλωστε είναι και η αιτία της σταδιακής εξόδου από την κρίση, ότι ήμασταν συνεπείς και είχαμε μια πολύ σημαντική απόδοση της ελληνικής οικονομίας και πιάσαμε τα πρωτογενή πλεονάσματα που όριζε το πρόγραμμα. Αν ένας λοιπόν στόχος είναι οι μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση για να δημιουργήσουμε ένα πιο φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον, ο δεύτερος σημαντικός στόχος είναι η δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων. Και θέλω να ευχαριστήσω την BPI, την Επενδυτική Αναπτυξιακή Τράπεζα της Γαλλίας, για τη σύμβολή της στη δημιουργία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, που πιστεύω
ότι θα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο για να ενισχύσει την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και όχι μόνο. Θέλω να κλείσω λέγοντας ότι η προσέλκυση επενδύσεων είναι ένας από τους σημαντικότερους στόχους της ελληνικής κυβέρνησης στην αποφασιστική της προσπάθεια να βγει οριστικά από τα προγράμματα της Επιτροπίας το 2018, τον Αύγουστο του 2018. Για τον λόγο αυτό, εγώ προσωπικά, επικεφαλής μιας ειδικής επιτροπής, μιας task force, θα είμαστε σε θέση, αν καθίσταται ανάγκη, να εξετάζουμε και να δεχόμαστε τις δικές σας συνδρομές, να εξετάζουμε μία προς μία τις σημαντικές επενδύσεις και να διευκολύνουμε όσο μπορούμε και όπως μπορούμε την προσπάθεια να υπάρξει μια ισχυρή επενδυτική δραστηριότητα που θα δώσει όθηση στην ελληνική οικονομία για να ξεπεράσουμε οριστικά την κρίση. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις θέλω ειλικρινά να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, πάνω απ' όλα τον Εμμανουέλ και την γαλλική κυβέρνηση, και να σας πω ότι πράγματι η Ελλάδα είναι μια ευκαιρία. Είναι μια πραγματική ευκαιρία. Μετά από 7 χρόνια εσωτερικής υποτίμησης, αλλά και μετά από μια τόσο μεγάλη προσπάθεια μεταρρυθμιστική. Δεν θα ήταν υπερβολή να πω ότι δεν έχει υπάρξει σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, τόσο μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια. Με κόστος βέβαια και με πληγές κοινωνικές, τις οποίες πρέπει να επουλώσουμε. Και πιστεύω ότι μπορούμε να τις επουλώσουμε. Σας καλώ λοιπόν να δείτε την Ελλάδα όχι μόνο ως έναν μαγευτικό τουριστικό προορισμό, αλλά και ως έναν εξαιρετικά σημαντικό, ελκυστικό, επενδυτικό προορισμό. Και πιστεύω πράγματι ότι αυτή σας η επιλογή, για αυτή σας την επιλογή, δεν θα μετανιώσετε. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ.